τουλάχιστον. Είναι η άποψή του. Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Άποψη δεν είναι. Αν ένα κόμμα. Δηλαδή δεν είναι οι χρυσαυγίτες, ας πούμε. Φασίστες. Ναι. Για πολλούς όχι. Συγγνώμη. Και υπάρχουν παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Υποκειμενικότητα σε αυτό. Υπάρχει δεν ξέρω εγώ. Με όλα που έχουν γίνει. Συγγνώμη, οι ίδιοι να πω κάτι. Υπάρχουν πάντα δύο απόψεις. Είναι η άποψη που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας και η άποψη που έχουν οι άλλοι για μας. Ο κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι οι Χρυσοί Αυγοί είναι φασίστες. Μια μερίδα του κόσμου. Οι ίδιοι Χρυσαυγίτες όμως λένε ότι εμείς δεν είμαστε φασίστες. Είναι μέσα όμως το κάποιοι. Από την εγκληματική οργάνωση είναι κάποιοι μέσα. Πολύ ωραία. Εσύ δεν είσαι μέσα. Μάλιστα. Ο Σφακιανάκης λοιπόν έχει την άποψη. Ναι. Και την έχουν και πολλοί την άποψη. Εγώ δεν την έχω. Εγώ διαφωνώ πλήρως με τον Σφακιανάκη. Έχουν και κρυφά κιόλας. Δεν τη λένε κιόλας. Εγώ διαφωνώ όμως. Είναι δικαίωμά του αναφέρεται στη δημοκρατία να βγαίνει και να λέει ότι παιδιά, εγώ σας προκαλώ να στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι η Αυγή, ενώ τα άλλα κόμματα είναι το σκότος. Συγγνώμη, είπε ότι είναι κοπρόσκυλα όσοι μας κυβερνάνε. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι στη Βουλή μέσα. Ναι. Γιατί διαχωρίζει δηλαδή. Δεν κυβερνάει. Όχι, δεν κυβερνάει. Τα κόμματα που δεν είναι στην κυβέρνηση δεν κυβερνάνε. Κυβερνάει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί έχουν κυβερνήσει μέχρι στιγμής. Δεν έχει κυβερνήσει ποτέ η Χρυσή Αυγή. Θεωρώ ότι είναι φάουλ αυτό που έκανε. Όχι, δεν είναι φάουλ. Κοίτα, εντάξει, έχουν γίνει σοβαρά πράγματα. Διαφωνούμε πλήρως με τη γνώμη του όλοι φαντάζομαι. Έχουν γίνει όμως κάποια πράγματα. Άσχετα συμφωνούμε. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, Γιώργο. Από την άλλη, όμως δολοφόνησαν. Θα σου πει αυτό ότι δολοφόνησαν και δεν θέλει να γίνει. Δηλαδή είναι για ξέπλα μαύρου χρήματος. Κατηγορούνται για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν κατηγορούνται γενικά επειδή μια μέρα μα σηκώθηκε και μπήκαν μέσα όλοι αυτοί οι τύποι, ρε παιδιά. Παιδιά, για να μην τρελαθούμε στι δημοσκοπήσει. Εγώ ξέρετε ότι ούτε χρυσαυγίτη είμαι, ούτε στηρίζω χρυσαυγή. Το αντίθετο. Όμως. Να δούμε κάποιες αλήθειες. Στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, παρά τις ιστορίες που γίνανε, τη δολοφονία του ανθρώπου του Φίσα, μετά τη δολοφονία των δύο ανθρώπων της Χρυσής Αυγής. Στις δημοσκοπήσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν το κρίνω. Γιατί δυναμώνει. Δυναμώνει. Πάλι δυναμώνει, γιατί είχε πέσει ένα διάστημα. Ξανανεύει και πάλι είναι στο 10%. Δυναμώνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο Σφακιανάκης ουσιαστικά το λένε δημοσκοπικά ο ένας στους 10 Έλληνες. Φασίστες, ξεφασίστες, κάποιοι θέλουν, τους θέλουν. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άμα κάνει καλά το όμως κανένα Σφακιανάκη το σπίτι, γιατί το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Σφακιανάκης αναλαμβάνει επικοινωνιακά στην πλάτη του το βάρος της προβολής ενός κόμματος. Το έχουν κάνει άλλοι. Το έχουν κάνει ο Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης που είχε πει ότι είναι γλυκιά αλήθεια. Μιλάμε για καλλιτέχνη. Ναι. Οι καλλιτέχνες, εμείς μέχρι στιγμής είχαμε συνηθίσει καλλιτέχνες οι οποίοι να στρατεύονται στην αριστερά. Ναι, εννοείται. Που και καμιά φορά τα κονομούσαν και με αυτή την ιστορία. Έτσι, δεξιά δηλαδή, ξέρουμε. Ο σφαγισμένος καλλιτέχνης του ΚΚΕ, πρώτη φορά βλέπουμε καλλιτέχνη ο οποίος να στηρίζει την ακροδεξιά. Ευθέως. Και να παίρνει στην πλάτη του. Δεν το κρίνουμε. Υπάρχουν και άλλοι που φλερτάρουν με το συγκεκριμένο χώρο. Απλά αυτό που παίρνει και ξεκάθαρε Ο Γαϊτάνος δεν είχε κάνει μια δήλωση στην Επιτροπή. Όχι, πήρε πίσω. Ήθελα να κυνηγήσει του μαύρου που λένε ότι θέλω να πλακώσω του μαύρου που λένε. Το πήρε πίσω τρέχοντας. Το πήρε, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι το έχει πει άρα μέσα δεν το πιστεύει. Γιατί το πήρε γιατί φοβήθηκε, το Ιουχάρισαν. Πάντω καλό, κακό. Γουστάρουμε, δεν γουστάρουμε το Σφακιανάκη. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αν μη τι άλλο, είναι από του λίγου που αυτά τα ακραία. Πολύ ακραία που πιστεύει, βγαίνει και τα λέει. Αυτό πρέπει να το. Είναι μέχρι να σου γίνει η στραβή και σένα όμως. Τι? Και τρελός. Να σου γίνει πρωθυπουργός. Και λέει αυτό που πιστεύει. Είναι τρελός δηλαδή. Εγώ πιστεύω μια τρέλα την κουβαλά. Ότι πλέον είναι τα πράγματα σοβαρά πλέον. Και παλιότερα ήταν έτσι. Ήταν έτσι από τότε που ξεκίνησε, παιδιά. Πριν γίνει γνωστό. Ήταν σοβαρό πλέον τώρα. Ήταν έτσι, βέβαια και είναι σοβαρό. Τώρα έχει προχωρήσει η κατάσταση. Τώρα τα βάζει με το πολιτικό σύστημα και πάντα το έκανε και πάντα μέσα σε αυτά που έλεγε είχε και την οργή αυτή του κόσμου που δίνει σε ένα δίκιο. Τώρα από μια θέση ισχύω να λε. Και έχει και μεγάλο fan club και είναι κρίμα, θεωρώ εγώ. Διαφωνούμε, παιδιά. Ρε παιδιά, όλοι. Εντάξει. Το είπαμε αυτό, έτσι δεν είναι. Εμείς διαφωνούμε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα στο κέντρο, δηλαδή, θα πάρει μόνο τα μέσα τη Αυγή. Άμα δεν είμαστε μέσα τη Αυγή, σίγουρα διαφωνούμε. Γιατί εγώ ήθελα να πάρω το δω το Σφακιανάκη, που δεν είναι και φίλοι μου Βανδίκη. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Άμα δεν είμαστε μέσα τη Αυγή, δεν είναι να μείνει εδώ να σε δούμε. Δεν λέει. Η Βανδίκη θα πει αυτό. Και ότι έχει πέρα τραγούδι και έχει φορά ωραία φωνή και ώρα. Πολύ ωραία. Η Βανδίκη θα πει με διαφορά. Αν τα πει η Βανδίκη τώρα, παιδιά, πιστεύω θα Μαύρο μπλουζάκι. Μαύρο μπλουζάκι στο μαγαζί. Δεν καλά είναι νομίζω για αυτό. Άλλο παιδιά, το καλλιτεχνικό και άλλο η προσωπική σου. Για το ρέμο, ξόφαλτσα πέρασε, δεν είναι. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Το ρέμο σε σένα τα είχε πει αυτά και δεν είχε πει ακριβώς. Και τελικά ποιο είναι ο μικρό. Δεν είχε πει ακριβώς. Θα σου πω κάτι. Ο Νότη. Θέλει που είναι. Δεν είχαν μπει στη συνέντευξη όλα όσα είχε πει. Ο Νότη ούτε για το ρέμο έχει πει στη συνέντευξη που είχε δώσει τότε. Ελπίζω να κάνουμε και φέτο μια συνέντευξη. Πιο χοντρά πράγματα και για τα πολιτικά. Ναι. Στο θέμα του Αντώνη Νότου. Και από αυτό. Είχε πει ότι ο καλύτερος πολιτικός που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και υπάρχει η κασέτα. Δεν το είχαμε βάλει. Πολύ σοβαρά. Η κασέτα υπάρχει. Είχε βγει και είχε πει ο Νότης ότι ο πιο καλός πολιτικός που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αθάνατος. Άρα είναι πιο κοντά από τώρα.